θέματα μπορούμε να συζητήσουμε. Η διάσκεψη των Προέδρων έχει πάρει τις αποφάσεις σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Δεν χρησιμοποίησε άλλες διατάξεις. Αυτές θα μπορούσατε να μνημονεύσετε αν παραβιάζατε. Σε κάθε περίπτωση, το άρθρο 67 προσδιορίζει και τον χρόνο τον οποίο μιλούν όσοι θέλουν να παρέμβουν στο παρεπίπτον ζήτημα. Και επίσης, βάσει αυτό, θα καλέσω κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, εισηγητές ή υπουργούς μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο χρόνο να τοποθετηθούν. Προσδιορίζω ότι τώρα, κύριε, εννοείται, αφού προτάσετε σαν ζήτημα, διευκρινίζω ότι το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει όλοι να τοποθετηθούν είναι το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Βουλής και η κοινοβουλευτική πρακτική, το κοινοβουλευτικό προηγούμενο. Μιλάμε, δόξα τω Θεώ, για δεκάδες σκάνδαλα που έχει διερευνήσει αυτή η Βουλή, το πόσες κάλπες έχει στήσει και για πόσους, και δεν θα έρθουμε σήμερα να ανακαλύψουμε την Αμερική. Λοιπόν, θα παρακαλούσα λοιπόν συντεταγμένα και οργανωμένα και τηρώντας το χρόνο, δεν θα μου απαντήσετε, κύριε Βορύδη, απέναντι σε αυτό, ξεκινάω τη διαδικασία να μιλήσουν όσοι... Πού είναι? Ζητάει ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής.